Ο Πανιώνιος πάλι στην επίθεση με τον Νόνι Λίμα. Ο Μαυρίκης και ο Δημήτρης Αραβάκος συνεργάζονται. Ξαναμπαίνει ο Μαυρίκης μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Θα πέσει ο Χανάρας, θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα μπορέσει τελικά να πάρει την μπάλα. Πολύ ωραίο ο Καναράς. Καναράς θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Ο Σαραβάκος δεν θα μπορέσει να πλασάρει την μπάλα. Καραμίχαλος έχει το λόγο. Θα ξεπεράσει τον Χαλκίδη. Αλλά θα κάνει το σουτ. Την μπάλα θα βρει στο δοκάρι και τελικά θα φύγει out από το σουτ βολέ αυτό. Ένα δυνατό σουτ βολέ το 15ο λεπτό που εξαπέλυσε από δεξιά ο Ρούσος. Θα στείλει την μπάλα μέσα στην έξω την περιοχή. Μια νέα κεφάλια όμως τον Κερμό. Θα φέρει τον Λίμα σε πλεονεκτική θέση. Θα γυρίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ ο Νόνι Λίμα. Ο Φανάρα όμως σε πολύ καλή θέση. Γιαννακούλας και Ρούσος. Ψάχνει για τον Γερμανίδη αυτό, θα παρέμβει όμως εκεί ο Εμβολιάδης. Θα μπει όμως στη φάση ο Τόμης. Προσπαθεί να ξεφύγει. Κάνει το σουτ πλασέ. Τελικά εκεί ο διαιτητής όμως έχει σφυρίξει έγκαιρα. Offside. Ο Σαραβάκος. Είναι το έκτο κόρνερ που κερδίζει ο Πανιώνιος. Ένα δείγμα της υπεροχής του σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Θα γίνει σέντρα μες στην περιοχή. Η μπάλα θα βρει λίγο στην εξωτερική πλευρά της δοκού, θα επιδύσει και ο Φανάρας ταυτόχρονα. Θα γίνει το φάουλ από τον Καναρά. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Μίτσος Μαυρίκης, η μπάλα θα βρει στο δοκάρι και θα βγει έξω. Σαραβάκος. Ο Χαλκίδης θα χάσει την μπάλα, θα μπει μέσα στην περιοχή ο Νικολούδης εκεί. Θα βρεθεί μέσα στην περιοχή πολύ ωραία ο Καραμίχαλος, θα κάνει το σουτ και θα γράψει το 1-0. Ακριβώς στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Ο νεαρός Καραμίχαλος, ο νεαρός σκόρερ της ομάδας του Μακεδονικού που πέρυσι αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Γραβάνης κερδίζει τελικά τη μάχη για τον Καναρά. Καναράς για τον Τζίκα και ο Τζίκας για τον Καναρά. Καναράς για τον Λίμπ, για τον Χαλκίδη, διορθώνω. Μέσα στην περιοχή ο Λαζάρου και κάνει το 1-1. Είναι ακριβώς στο 19ο λεπτό της επανάληψης. Ο Πανιώνιος κατορθώνει να ισοφαρίσει. Να ισοφαρίσει σε 1-1 με το θαυμάσιο αυτό γκολ του Λαζάρου, το ψύχρεμο τρόπο με τον οποίο κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μακεδονικός είναι στην επίθεση. Ο Πανιώνιος όμως θα περάσει στο προσκήνιο. Ένα δυνατό τσουτ βολέ από το Σαραβάκο και θα γίνει το 2-1. Ακριβώς στο 66ο λεπτό, μέσα σε 2 λεπτά ο Πανιώνιος, αγαπητοί τηλεθεατές, θα γράψει το 2-1. Θα ανταποδώσει για δεύτερη φορά ένα γκολ που θα του δώσει το προβάδισμα. Λαζάρου που δέχεται το μαρκάρισμα του Ατματζίδη, συνεχίζει όμως. Τελικά γυρίζει πίσω στον Καναρά. Καναράς για τον Χατζόπουλο και πάλι Καναράς. Θα κάνει τη σέντρα σουτ, κεφαλιά του Σαραβάκου. Η μπάλα όμως θα χτυπήσει από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Πανιώνιος έχει εντείνει τις επιθετικές προσπάθειες τώρα. Με τον Τζίκα βρίσκεται στην επίθεση που δίνει. Είναι έτοιμος να δώσει το Λίμα. Πραγματικά δίνει. Ο Λίμα τραβάει ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα βρίσκεται στο δοκάρι. Στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Ρούσο. Ένα φάουλ εδώ ο Μακεδονικός. Μέσα στην περιοχή. Πολλοί κόσμος. Θα γίνει το σουτ. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα από αυτό το σουτ βολέ του Γιαννακούλα. Είναι το 2-2. Είναι το 2-2 ενώ συμπληρώνεται το 83ο λεπτό εδώ στο εθνικό στάδιο του Βόλου. Ο Καραμίχαλος άνοιξε το σκόρ στο 47, στο 64 ο Λαζάρου ανταπέδωσε, έκανε το 1-1, στο 66 ο Σαραβάκος έκανε το 2-1 και ο Γιαννακούλας, ενώ αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Σαραβάκος γράφει το 3-2. Πραγματικά ήταν ένα θαυμάσιο, ξαφνικό, ξερό σουτ από τον σκόρερ του Πανιωνίου, τον Δημήτρη Σαραβάκο, που ομολογούμε ότι και εμάς μας ευθυνδίασε, δεν περιμέναμε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τόσο μακριά. 5 γκολ σε μια τόσο δραματική, τόσο αγωνιώδη, τόσο αγχώδη αναμέτρηση είναι σπάνιο να συναντήσει κανείς. Γιατί οι ομάδες παίζουν επιφυλακτικά. Αυτή τη στιγμή ο διαιτητής κύριος Αργυρίου σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει τον νικητή τον Πανιώνιο με 3-2 και φυσικά να παραμένει στην πρώτη εθνική κατηγορία σε αντίθεση με τον Μακεδονικό που ακολουθεί τον σκληρό και πικρό δρόμο προς την δεύτερη εθνική κατηγορία. Υπήρχε μεγάλο άγχος
Εμείς είμαστε νικητές, αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φιλάθλους που μας παρασταθήκανε και ευχόμαστε στο μακεδονικό καλή τύχη στη Β' Εθνική. Για τον αντίπαλό σας σήμερα, τι έχεις να πεις, ήταν άξιος αντίπαλος. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η υπεροχή μας ήταν καθολική. Άλλωστε το σκορ το μαρτυράει μόνο του και τα δοκάρια και οι πολλές ευκαιρίες που χάσαμε. Συγχαρητήρια λοιπόν για την παραμονή σας. Και να συμπληρώσουμε κυρίες και κύριοι ότι οι παίκτες του Πανιωνίου κατευθύνονται τώρα στην κερκίδα όπου είναι και οι ανέρυθροι φίλαθλοι. Τους χαιρετάνε, πολύ κλαίνε από αυτούς από τη συγκίνησή τους. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε το σκηνικό και της άλλης πλευράς. Κατήφια θλίψη στους παίκτες του Μακεδονικού με τον Χρήστο Τερζανίδη που κυριολεκτικά είναι συγκλονισμένος από την περιπέτεια που οδηγείται τώρα ο Μακεδονικός στην δεύτερη εθνική κατηγορία.